Και τώρα προχωρούμε στην τελευταία εισήγηση από τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο, θεολόγο κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Υπήρξε και φοιτητής μου και τον καμαρώνω σε όλες τις δραστηριότητες του, οι οποίες είναι λαμπρές. Το θέμα του τροποποιείται κάπως και ορίζεται ως εξής: η πανορθόδοξος αναγνώρισης των επιμεγάλου φωτίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά συνόδων ως οικουμενικών. Ένα φλέγον αλλά επίγον θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έγινε πολλές φορές αναφορά σε αυτές τις συνόδους. Έχετε τον λόγο, Πάτερ Άγγελε. Σεβασμιότατη, σεβαστή πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ένα από τα φλέγοντα, επίγοντα και σοβαρά θέματα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι η πανορθόδοξη αναγνώριση των θεωρουμένων από όλους τους Ορθοδόξους δύο συνόδων του 9ου και 14ου αιώνος ως οικουμενικών, δηλαδή της 8ης επιμεγάλου φωτίου το 879 μετά Χριστόν και της 9ης επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 1351. Σήμερα, τον καιρό της παγκοσμιοποιήσεως και της νέας τάξης πραγμάτων, κατά τον οποίον οι παγκοσμιοκράτες της Αντιχρίστου νέας εποχής αναδεικνύουν και προωθούν τον αιρεσιάρχη Πάπα ως τον θρησκευτικό πλανητάρχη και η μεικτή επιτροπή του επισήμου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών μελετά το θέμα πρωτείο και συνοδικότητα, οι 8η και 9η Οικουμενικές Σύνοδοι καταγγέλουν και καταδικάζουν τον Παπισμό και τον Πάπα, το εξουσιαστικό πρωτείο του και το αιωσφορικό αλάθητό του ως αίρεση και πανέρεση. Η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος του 879 με κορυφαίο πατέρα τον Μέγα και Ιερό Φώτιο και τους συναυτό θεοπνεύστους Αγίους Πατέρες, μεταξύ των οποίων ήταν και εκπρόσωποι του τότε Ορθοδόξου Πάπα Ρώμης Ιωάννου του 8ου, είναι οικουμενικοί, διότι όπως λέγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Συναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, η σύνοδος αυτή έχει όλα τα στοιχεία να χαρακτηριστεί οικουμενική. Πρώτον, ασχολήθηκε με τον καθορισμό δογματικών θεμάτων, όπως το τριαδικό, το χριστολογικό και τα συναφή με αυτά δόγματα. Δεύτερον, συνεκλήθη από τον Αυτοκράτορα, όπως όλες οι προηγούμενες οικουμενικές σύνοδοι. Και τρίτον, συμμετείχαν όλες οι τοπικές εκκλησίες. Το γεγονός είναι ότι η σύνοδος αυτή έχει όλα τα στοιχεία να χαρακτηριστεί οικουμενική. Γι' αυτό και έτσι χαρακτηρίστηκε από πολλούς πατέρες και διδασκάλους. Ως 8η Οικουμενική Σύνοδος χαρακτηρίζεται και από την Σύνοδο των Πατριαρχών της Ανατολής του 1848. Η εν λόγω Σύνοδος ανεκήρυξε την εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδο του 787 περί της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων ως 7η Οικουμενική Σύνοδο. Εκτός των άλλων, η 8η Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με δύο σοβαρά θέματα, δηλαδή το Φιλιόγβε και το πρωτείο του Πάπα, τα οποία και κατεδίκασε. Πρόκειται για δύο θέματα τα οποία απασχολούν και σήμερα την Εκκλησία μας στους θεολογικούς διαλόγους. Τα δύο αυτά σοβαρά θεολογικά ζητήματα είναι δόγματα των Λατίνων, αλλά για μας τους Ορθοδόξους είναι αιρέσεις. Ο τονισμός και η απέτηση του πρωτείου εξουσίας εκ μέρους των παπών στις ημέρες μας και η ακολουθήσασα πλάνη του αλαθήτου αποτελούν κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς πτώση παρόμοια με αυτήν του αιωσφόρου. Την ίδια πλάνη διαφαίνεται να διακινδυνεύουν σήμερα και οι εμφαναρίο οικουμενιστές, οι οποίοι εζήλωσαν εξουσίαν επί της γης.
Η εν Κωνσταντινούπολη σύνοδος του 1351 είναι ως άφτος οικουμενική, γιατί όπως λέγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος κύριος Ερεμίας, πρώτον είχε ως αντικείμενο ένα σπουδαίο θέμα στο οποίο συγκεφαλαιώνεται όλη η ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα και στο οποίο θέμα συγκρούονται δύο παραδόσεις, η ορθόδοξη και η φραγκολατινική. Δεύτερον, ασχολήθηκε με σοβαρό δογματικό θέμα το οποίο είναι συνέχεια των θεμάτων που απασχόλησαν την αρχαία Εκκλησία. Τον 4ο αιώνα οι Άγιοι Πατέρες αντιμετώπισαν την αίρεση του Αρίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, και η Σύνοδος του 1351 στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπισε την αίρεση του Βαρλαάμ που έλεγε ότι η ενέργεια του Θεού είναι κτιστή. Τρίτον, αποδέχτηκε τις αποφάσεις των προηγουμένων συνόδων διότι τεκμηρίωσε όλη την διδασκαλία όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και διότι στο συνοδικό υπέρ της Ορθοδοξίας που εκφράζει την συνείδηση της Εκκλησίας μας για την νίκη και τον θρίαμβο των Ορθοδόξων, οι πατέρες προσέθεσαν και τα κατά Βαρλαάμ και ακινδύνου κεφαλαία της συνόδου αυτής. Και τέταρτον, ανέπτυξε την διδασκαλία της ο θεούμενος πατήρ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος σύμφωνα με τον Άγιο Θανάσιο τον Πάριο αποκαλείται αντίπαπας και παπομάστιξ. Πραγματικά την αυθεντία των Οικουμενικών Συνόδων όπως και των άλλων συνόδων προσδίδουν κυρίως οι θεούμενοι και θεοφόροι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι την συγκροτούν. Η Αγία Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος απεφάνθη πρώτον περί της διακρίσεως μεταξύ Θείας Ουσίας και Θείας Ενεργίας, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στο ότι η μεν Θεία Ενέργεια μετέχεται, διαμερίζεται στους αξίους πιστούς, ενώ η Θεία Ουσία είναι αμέθεκτη, αμέριστη και ανώνυμη, δηλαδή εντελώς υπερώνυμη και ακατάληπτη. Δεύτερον, περί της Θείας Ενεργίας, ότι είναι άκτιστη και ότι αυτό δεν προκαλεί καμία σύνθεση στον Θεό. Τρίτον, περί της Θείας και αυτής του Ενεργίας, ότι ονομάζεται από τους Αγίους και Θεό της. Τετάρτον, περί της Θείας Ουσίας και της Θείας Φυσικής Ενεργίας, ότι είναι αχώριστες. Και πέμπτον, περί του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ότι είναι άκτιστο. Η Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε θριαμβευτικά τις αιρετικές δοξασίες του ουνητίζοντος φιλοσόφου Βαρλάμ του Καλαβρού και των ομοφρόνων του, Ακινδύνου και Νικηφόρου Γρηγορά, οι οποίοι διεκήρυταν ότι η διάνοια του ανθρώπου προχωρεί στην θεογνωσία και στην ανάπτυξη των δογμάτων μόνο με τον φιλοσοφικό στοχασμό και όχι με την νοερά προσευχή και τον ησυχασμό με πνεύμα ταπεινώσεως και μετανοίας που ήταν η βάση της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των ομοφρών του συνασκητών. Ο Χριστοφόρος πατήρ Γρηγόριος Παλαμάς υπεράσπισε εν συνόδο το βίωμα των ιερώς ησυχαζόντων ως την εμπειρία της Εκκλησίας του Χριστού και η διδασκαλία του περί ακτίστου φωτός και ησυχασμού ανυψώθηκε σε δόγμα. Είναι γνωστόν ότι οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος και Γόρτινος κύριος Ερεμίας έγραψαν εγκρήτως εισηγήσεις για τις 8η και 9η Οικουμενικές Συνόδους οι οποίες επρόκειτο να αναγνωστούν στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Διαρχής Ιερά Σύνοδος της Συνοδικής Περιόδου 2010-2011 ψήφισε ως θέματα της τακτικής συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος την υποβολή προτάσεων προς την γραμματεία της μελούσης να συνέλθει Πανορθοδόξου Συνόδου για την τυπική αναγνώριση των οικουμενικής περιοπής 8ης και 9ης Συνόδου της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των εν Κωνσταντινουπόλη συνερχουσών κατά τα έτη 879 και 1351 όντως Οικουμενικών Συνόδων. Όμως, κατά πρόδειλη παράβαση του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φαλκιδεύτηκε η συγκεκριμένη διαδικασία και τέθηκε στις περιόνιμες καλένδες της. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μας έχασε μια μοναδική ευκαιρία
να δηλώσει την συνοδική ορθόδοξη δυναμική της για να μην δυσαρεστήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πάπα, τους Φιλοπαπικούς και τους Οικουμενιστές. Ενώ με την ενέργειά της αυτή προσέβαλε την μνήμη των μεγάλων Αγίων Πατέρων μας, Ιερού Φωτίου και Γρηγορίου του Παλαμά, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις δύο συνόδους. Η πλειοψηφία των ιεραρχών μας, παραπέμποντας το θέμα αυτό στις ελληνικές καλένδες, έδειξε ασυνέπεια και προς τον εαυτό της, διότι η ίδια η Σύνοδος είχε αναθέσει στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Γόρτινος να παρουσιάσουν τις περιοχδόης και ενάτης Οικουμενικών Συνόδων εισηγήσεις τους, οι οποίες συνιστούν πατερικές ομολογίες, καθόλου έγκυρες και άψογες ιστορικοθεολογικές μελέτες. Την χάνει δε εξόχως απαράδεκτο το γεγονός αφενός να θεωρούμε ως προστάτη και έφορο της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου τον Άγιο εις Απόστολο Μέγα Φώτιο, να μην προχωρούμε στην διαδικασία υποβολής προτάσεως ανακηρύξεως ως 8ης Οικουμενικής της Συνόδου του έτους 879, που δικαίως επανορθοδόξος και οικουμενικός τον Μέγα Φώτιο και ως 9ης Οικουμενικής της Συνόδου του έτους 1351, και αφετέρου να συνομιλούμε, να συναγελαζόμαστε και να συμπροσευχόμαστε όλος αντικανονικός με την αιρετική παπική θρησκευτική παρασυναγωγή και κοινωνία, η οποία για προφανείς ιδιωτελείς λόγους αποδέχεται ως 8η Οικουμενική Σύνοδο την ληστρική σύνοδο του 870. Δεν αποδέχεται ως 9η Οικουμενική Σύνοδο την σύνοδο του 1351 και καθυβρίζει τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ως δήθεν αιρεσιάρχες. Παρέλκει να αναφέρουμε ότι από το παραπάνω θέμα ασφαλώς ενοχλείται και καίγεται ο δαίμονας του πανερετικού συγκριτιστικού διαχριστιανικού οικουμενισμού και όσοι συνοδοιπορούν με αυτόν. Ό,τι δεν κατόρθωσε να κάνει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκανε πραγματικότητα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ. Ο οποίος το 2013 έλαβε την πρωτοβουλία να αναδείξει στην δέουσα περιοπή της σειράς των Οικουμενικών Συνόδων τις προαναφερθήσεις δύο συνόδους. Τις εισήγαγε ήδη στην ζώσα λατρευτική ζωή της τοπικής εκκλησίας μας, πρώτον με ειδικές ιερές ακολουθίες που συντάχθηκαν τόσο από τον εν ουρανής αυλιζόμενο μακαριστό Απόστολο Παπαχρίστο, όσο και από την οσιολογιωτάτη μοναχή Θέκλα Αγιοστεφανίτισσα. Και δεύτερον, ορίζοντας τακτές ημερομηνίες για τον κατέτος εορτασμό τους ως τοπική αρχικός εορτή της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Η 8η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την μνήμη του Αγίου Φωτίου, ενώ η 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος εορτάζεται την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών. Παραλλήλως, ο Σεβασμιότατος Πειραιός εξέδωσε τις ως άνω ιερές ακολουθίες των δύο συνόδων σε ιδιαιτέρως καλέστητα τεύχη, συνοδευόμενες από θεολογικοτάτη προσωπική εγκύκλιο εισαγωγή, και στο τέλος παρέθεσε και τις εξαίρετες εισηγήσεις των Σεβασμιωτάτων Ναυπάκτου και Γόρτινος, λίγαν προσφάτως αγιογραφήθηκαν και οι άγιες και ιερές εικόνες των δύο συνόδων, οι οποίες κοσμούν το επισκοπείο της Μητροπόλεως μας. Οι ως άνω επενετές ενέργειες του Σεβασμιωτάτου μας κυρίου Σεραφείμ έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του εορτασμού των δύο Οικουμενικών Συνόδων, όχι μόνο σε όλη την πατρίδα μας, αλλά ακόμη και σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες. Είναι δε γνωστόν ότι στην παράδοσή μας η λατρεία ως καρδιά του Ορθόδοξου Πληρώματος έχει την δύναμη να καταξιώνει στην πράξη Ορθόδοξες αποφάσεις και ομολογίες, εξουδετερώνοντας όλες τις φοβικές εναντιώσεις. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά την τακτική συνεδρίασή της τον Μάιο του 2015, αποφάσισε να κοινοποιήσει τις προτάσεις της για την 5η Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη στους προκαθημένους όλων των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, με επικεφαλής το Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μεταξύ των προτάσεων της σερβικής ιεραρχίας είναι, πρώτον, η επικύρωση της οικουμενικής σπουδαιότητος της Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου, ειδικώς δε της διδασκαλίας της περί του Φιλιόγδε, το οποίο ήταν και ο κύριος λόγος για τον χωρισμό της Ρώμης από το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και δεύτερον, η επικύρωση των ησυχαστικών συνόδων του 14ου αιώνος και η αποδοχή της διδασκαλίας τους περί της Θείας Ουσίας και των Θείων Ενεργειών ως μια ουσιώδη διαφορά εν σχέση με την λατινική διδασκαλία περί της Θείας Χάριτος, από την οποία οργανικώς συνάγεται η λατινική κατανόηση του Φιλιόγδε και η υπερτροφία, η λατινική κατανόηση της θέσεως του πρώτου στην Εκκλησία, πρωτίο, από την οποία η απουσία του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται από το αλάθητο κάποιου ανθρώπου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, πληροφορηθεί στις ανωτέρω προτάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Σερβίας, απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2015 συγχαρητήρια επιστολή προς τον πρόεδρό της, μακαριότατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο, μαζί με τις ιερές ακολουθίες και τις εισηγήσεις των Σεβασμιωτάτων Ναυπάκτου και Γόρτινος. Βεβαίως, η κατάληξη του εξαιρέτου και αξιολόγου αυτού κειμένου δεν ήταν η αναμενόμενη, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας σε Μεγάλη Συνόδου, δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν στην Σύνοδο προς συζήτηση θέματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ομοφόνως από τις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις ή τις συνάξεις των προκαθημένων ή νέα θέματα. Και διότι οι συζητήσεις περιορίζονται αυστηρώς μόνο στο ορισμένο για τη συγκεκριμένη συνεδρία θέμα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκτός θέματος παρέμβαση με άμεση αφαίρεση του λόγου από τον ομιλούντα. Υπάρχουν πάμπολες μαρτυρίες από τις οποίες προκύπτει ότι κατά την προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου η συνείδηση της Εκκλησίας θεωρούσε την μέλουσα να συνέλθει σύνοδος οικουμενική, εφόσον βέβαια θα ανταποκρινόταν στα ορθόδοξα κριτήρια περί οικουμενικών συνόδων. Αποκλειστική ευθύνη για την αλλαγή και αλλίωση του χαρακτήρως της και της φύσεως της οικουμενικότητος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου φέρει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και οι συνοδοιπορούντες σε αυτό, επειδή εντελώς αντικανονικά, αντισυνοδικά και χωρίς καμία πανορθόδοξη απόφαση, απορρίπτει την περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου γνώμη που είχαν επιφανήσει ιεράρχες του θρόνου, πρόεδροι των προσυνοδικών επιτροπών και διασκέψεων, όπως ο γέροντάς του, Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, κ. Μελίτων Χαντζής, και ο Μύρον, μετέπειτα Εφέσου, κ. Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης και πολλοί άλλοι. Ακυρώνει και ανατρέπει την σταθερή και επίσημη γραμμή της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όπως την καθόρισε ακόμη και ο ίδιος ο Πατριάρχης Κυρός Αθηναγόρας, που επανέφερε θερμά και δραστήρια το θέμα της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου κατανοουμένης ως οικουμενικής. Η θέση του κυρίου Βαρθολομαίου ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να συγκαλεί Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της μη συμμετοχής των Δυτικών είναι παντελώς εσφαλμένη. Ουσιαστικά με τη θέση του αυτή διακηρύσει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ελληματική, ασθενής και ατελής Εκκλησία και μόνο όταν ενωθεί σε εισαγωγικά με τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό θα είναι τέλεια Εκκλησία. Οπότε θα μπορεί τότε μαζί με τους Δυτικούς να συγκαλεί η Οικουμενική Σύνοδο. Η θέση όμως αυτή απέχει παρασάγκας από την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος προγραμματίστηκε καταρχήν ως Οικουμενική, έστω και αν ονομάστηκε Πανορθόδοξη Σύνοδος. Όμως τα τελευταία χρόνια οι Οικουμενιστές την αποχαρακτήρισαν και διέγραψαν τον οικουμενικό της χαρακτήρα, διότι αν συγκαλούνταν ως Οικουμενική θα είχε την υποχρέωση να αναγνωρίσει ως 8η και 9η Οικουμενικές Συνόδους της Επιμεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παναμά Συνόδους. Αυτό όμως θα ενοχλούσε το Βατικανό, επειδή αυτές οι σύνοδοι καταδικάζουν τον παπισμό ως αίρεση. Να λοιπόν γιατί έγινε η αλλαγή του χαρακτήρος και της φύσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η μη αποδοχή της οικουμενικότητος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έχει ως συνέπεια την μη αναγνώριση των δύο συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ως οικουμενικών και άρα τον μη χαρακτηρισμό του παπισμού ως αιρέσεως. Επομένως, μπορούν άνετα οι οικουμενιστές
με τα πατερικό και με τα συνοδικό το τρόπο να συνεχίσουν να αποκαλούν την αίρεση του παπισμού ως εκκλησία, όπως καταδεικνύεται στο απαράδεκτο εκκλησιολογικά και γι' αυτό απορριπταίο κείμενο σχέσης Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων και η μεικτή επιτροπή του επισήμου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τον ατέρμονα και αλυσιτελή διάλογο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει ως αντικείμενο ερεύνης το θέμα πρωτείο και συνοδικότητα. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, η πανορθόδοξη αναγνώριση των δύο συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαιμάου ως οικουμενικών έπρεπε απαραίτητος να συμπεριληφθεί ως το κύριο, κέριο και προεξάρχον θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η Ορθόδοξη Παράδοση έχει αποδεχθεί ότι οι 8η και 9η Οικουμενικές Σύνοδοι διαφοροποιούν ριζικά την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πατερική της συνέχεια από τον χριστιανισμό της Δύσεως. Οι μεθοδευμένοι από τους Οικουμενιστές του Φαναρίου και τους μεταυτόνομο φρονούντες μέλουσο Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως με σαφήνεια διαζωγραφίζεται από τις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις της και από τα τελικά κειμενά της, είναι σίγουρο ότι απεργάζεται την αποδοχή των αιρέσεων του παπισμού και του προτεσταντισμού ως αυθεντικών εκκλησιών. Υπ' αυτές τις συνθήκες ευχόμαστε να μην συνέλθει ποτέ. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως αναμένεται, δεν θα αναγνωρίσει τις δύο συνόδους ως οικουμενικές. Γι' αυτό θα είναι μια οικουμενιστική σύνοδος. Αλλά όπως η εναγείο πνεύμα και η αντίδραση και η αντίσταση ελαχίστων κορυφών της Αγίας Ορθοδοξίας μας, προεξάρχοντος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, με την συμμετοχή και στήριξη του πιστού λαού του Θεού, κατάφεραν να απορριφθεί και να χαρακτηριστεί ψευδοσύνοδος η αιρετική και ληστρική σύνοδος Φεράδας και Φλωρεντίας, έτσι και σήμερα ο ευσεβής κλήρος και ο πιστός λαός του Θεού, ως η διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας και έσκατος κριτής της, θα αντιδράσει και θα αντισταθεί στα σχέδια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Σας ευχαριστώ. Κάνουμε δεν ακούγεται. Ναι, ευχαριστούμε τον Πατέρα Άγγελο για τον θαραλέο και συγκροτημένο λόγο του.